PC Mag, είμαι ο Γιώργος και επιτέλους έχουμε στα χέρια μας το Pixel 7 Pro αλλά και το Pixel Watch. Αργήσαμε λίγο, εντάξει, είναι από Γερμανία, τα περιμέναμε προς και πώς, οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα γρήγορο unboxing αλλά και ένα hands-on για να δούμε τις συσκευές μαζί. Θα ξεκινήσουμε με το Pixel. Α, δεν χρειάζεται μαχαίρι τελικά. Εδώ η Google μας φροντίζει. Τσακ, πάει το πρώτο. Τσακ, πάει και... Νομίζω πάει. Δεν πάει. Ορίστε. Για να δούμε. Αχ, δεν ξέρω. Πάντα αγαπούσα το άσπρο. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τη συσκευή στην άκρη, η οποία είναι λίγο μεγάλη. Τι έχουμε μέσα. Έλα. Μέσα έχουμε ένα βιβλιαράκι της Google Manual κλπ. Έχουμε το καλώδιο φόρτισης Type-C, έλα, σε Type-C, λευκό. Και έχουμε και για μεταφορά δεδομένων ή για OTG Type-C σε USB-A. Φορτιστή προφανώς δεν έχουμε πλέον, αυτά είναι παλιά πράγματα. Λοιπόν, και εδώ είναι και το Pixel που είναι... Ναι, εντάξει, εδώ πιάνει δαχτυλιές για πλάκα. Αλλά το υπόλοιπο... Ναι, φαίνεται ότι σπορουφάει καλά τις δαχτυλιές. Αχ, για να δούμε και τη συσκευή. Άντε, για να δούμε λίγο και μέσα. Πάντως, κατασκευαστικά, είναι παγωμένο εντωμεταξύ το αλουμίνιο. Αυτό πολύ μου αρέσει στις νέες συσκευές, έτσι να είναι παγωμένο, ωραίο. Λοιπόν, και όσο ανοίγει το Pixel, πάμε να δούμε και το Pixel Watch. Α, με τον ίδιο τρόπο ανοίγει. Λοιπόν, το Pixel Watch είναι από τις προπαραγγελίες που είχε στις υπόλοιπες χώρες, βέβαια, γιατί στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί επίσημα το Pixel 7, γενικά τα Pixel, και είναι το LTE μοντέλο, δηλαδή δέχεται eSIM. Το ότι είχε σκόνη από πριν θα πρέπει να με ανησυχεί. Αλλά τέλος πάντων, το χρώμα είναι... Θα δούμε πώς βγαίνει. Αχ. Τι έχουμε εδώ, έχουμε... Τι είναι αυτό, είναι ο φορτιστής του. Όχι, πρέπει να το ανοίξω. Και δεν μου αρέσει καθόλου να χαλά κουτιά. Α, όχι, τραβάς από εδώ το φορτιστή. Έλα. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Ορίστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το φορτιστή. Θα πρέπει να το ξεσφαγίσουμε αναγκαστικά. Είναι, το μεταξύ είναι μαγνητικός, αλλά μόνο με αυτό φορτίζει το Pixel. Εντάξει, σε Type-C, χωρίς το φορτιστή. Έχουμε ένα πλέον λουράκι για να προσαρμόσουμε στο μέγεθος του χεριού μας. Και από κάτω έχουμε χαρτούρα, εγγύηση και ποια εγγύηση. Στην Ελλάδα είμαστε. Οπότε αυτά και με το Pixel Watch. Για να το δοκιμάσουμε κιόλας να το δούμε. Φεύγει αυτό. Παιδιά είναι πανέμορφο πάντως, δεν ξέρω, εντάξει. Τώρα, άμα κάποιος θέλει κάτι μεγαλύτερο, σίγουρα εγώ πάντως θέλω μικρότερο λουράκι. Αλλά είναι όμορφο. Δεν είναι ακριβώς λευκό, δηλαδή δίπλα στο λευκό είναι λίγο πιο ζαχαρή, να το πω. Ας το ανοίξουμε και αυτό να το δούμε λίγο. Είναι... Έχει μπαταρία. Το γύρω-γύρω πάντως είναι ασημένιο. Ίσως θα πρέπει να πάρουμε το μαύρο τελικά, αλλά εντάξει. Για να δούμε λίγο και το Pixel Watch, το Pixel 7. Ελληνικά. Παράληψη. Παράληψη. Ναι. Πάμε λίγο να δούμε έτσι μέσα. Α, βασικά, για να δούμε λίγο το δαχτυλικό αποτύπωμα. Ένα. Τακ. Ναι. Έναρξη. Έλα. Την αλλάζω για τη θέση του δαχτυλίου, ρε παιδιά. Πάντως είναι μεγάλη συσκευή, έτσι. Πανέμορφα.
Επόμενο, δεν θέλω δαχτυλί. Άσε τη φάτσα μου ήσυχη. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή είναι όμορφο το αλουμίνιο έτσι όπως πάει. Το μεταξύ αυτό είναι κάτι που λάτρευα στο S21 Ultra που έτσι έμπαινε εδώ η κάμερα και γινόταν ένα με το αλουμίνιο. Θα το πάνω τι είναι. Θα σου πω. Αυτό είναι για τη SIM. Όχι, αυτό είναι για τη SIM. Θα το πάνω. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι. Τα πλήκτρα, εντάξει, λίγο ανάποδα τα πλήκτρα εντωμεταξύ. Πάνω το power, κάτω η ένταση, ok. Ναι, παράβλεψη. Όλα έτοιμα. Και εδώ είναι η συσκευή. Πανέμορφη. Για να δούμε. Βγάλουμε και μια γρήγορη selfie. Ναι, εξαιρετική. Και για να δούμε και το Pixel Watch. Πώς συνδέουμε τώρα. Για να δούμε αν έχει ελληνικά. Ας αφήσουμε λίγο το Pixel. Ελληνικά. Σιγά μην έχει ελληνικά. Α, έχει ελληνικά. Καλό αυτό. Κατεβάσει την εφαρμογή Google Pixel Watch. Την οποία δεν έχει ήδη κατεβασμένη. Το Pixel. Οκ. Να, κάτι τέτοια είναι που με χαλάνε. Δηλαδή δεν έχει την εφαρμογή Pixel Watch το Pixel. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν, ας πούμε, ένα... Για να δούμε λίγο και το δαχτυλικό αποτύπωμα πριν κλείσουμε. Τακ. Α. Τακ. Α. Εντάξει, δεν είναι αστραπιαίο, αλλά είναι... Δεν είναι και αργό βέβαια. Σε αυτό βοηθάει και το animation. Όχι, μια χαρά είναι. Αυτό είναι το Pixel 7 Pro και το Pixel Watch. Θα το δούμε ίσως και πιο αναλυτικά σε μελλοντικό review. Πάντως οι συσκευές είναι, με χαλάει πάρα πολύ που αυτό είναι ζαχαρή ενώ πήραμε το λευκό ας πούμε. Δηλαδή δεν ταιριάζει με τη συσκευή, ενώ εγώ περίμενα να ταιριάζει, αλλά ναι, τελικά ίσως θα πρέπει να αγοράσουμε και ένα λευκό λουράκι, αλλά κατά τα άλλα, όχι. Όμορφες και οι δύο συσκευές, το ρολόι δεν είναι μικρό, δεν είναι τόσο μικρό όσο κάποιος θα περίμενε, αλλά ούτε και μεγάλο, εντάξει προφανώς είναι 40-41. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Περισσότερο, όπως είπαμε, μέσα στις επόμενες μέρες. Bye bye.